Το απόλυτο διοικητικό αδιέξοδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεχίζεται και τη νέα χρονιά. Η πρώτη μέσα στο 2023 και η δέκατη συνολικά από τις αρχές Νοεμβρίου του 2022 συνεδρίαση των 6 ερετών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης κατέληξε ξανά σε αδιέξοδο, καθώς οι δύο ομάδες των τριών ακαδημαϊκών εμένουν στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες 4 ψήφοι από τα υποψήφια εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Εγώ, μέλος της εκκλησίας γραμματέας ΚΟΡΔΕΠ, έχω προσφύγει μαζί με άλλους συναδέλφους για την ανέρεση της υπουργικής απόφασης για τη διανέργεια των εκλογών. Είχαμε ήδη διαβλέψει μετά από μια προσεκτική μελέτη του νόμου ότι ο νόμος θα οδηγήσει σε διάφορα αδιέξοδα, ένα εκ των οποίων προβλεπόμενο αδιέξοδο ήταν τι θα γίνει σε περίπτωση που τα εσωτερικά μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν στη διαδικασία της επιλογής των εξωτερικών μελών. Δυστυχώς ο νόμος ούτε προβλέπει τέλος αυτής της διαδικασίας. Μπορεί να γίνεται επάπειρον η συνεδρίαση. Νομίζω έχουμε ξεπεράσει τις 10 στο δικό μας πανεπιστήμιο και τουλάχιστον αυτό σας έχει κάνει και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με το οποίο έχω επαφές. Ούτε και δυνατότητα να ξεπεραστεί αυτό το διέξοδο με κάποιο άλλου είδους νομοθετική πρόβλεψη. Από τα 5 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έπρεπε να έχουν εκλεγεί ώστε να αναδειχθεί στη συνέχεια ο νέος πρίτανης, έχει εκλεγεί μόνο ένα μέλος, ο Βολιώτης αστροφυσικός Νίκος Πράντζος. Πλέον το αδιέξοδο δείχνει απόλυτο, ενώ στα τέλη του επόμενου μήνα εκπνέει η θητεία της σημερινής πριτανικής αρχής υπό τον κύριο Ζήση Μαμούρη. Ήθα παρέμβει το Υπουργείο έξωθεν, δεν ξέρω αν θα θελήσει εκ των υστέρων να διορθώσει και πώς μπορεί να το διορθώσει αυτό, γιατί φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο νομοτεχνικά να γίνει μια διόρθωση εκ των υστέρων. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα με την επανάληψη της διαδικασίας των εκλογής των εσωτερικών μελών. Αυτό που θα ζήσουμε σε λίγους μήνες με την κανονική εκλογή βουλευτών, όπου κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουμε να εκλέξουμε κυβέρνηση με την πρώτη, θα χρειαστεί να κάνουμε και δεύτερη. Όταν η χώρα δηλαδή έχει νομοθετικά προβλέψει τι συμβαίνει στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα πλειοψηφία στη Βουλή, επαναλαμβάνονται εκλογές. Εδώ δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Και η θητεία της Πριτανικής Αρχής λήγει τέλη Φεβρουαρίου, δηλαδή σε περίπου 1,5 μήνα. Έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο πλέον. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοι δεν είναι διατεθειμένοι καμία από τις δύο πλευρές να βάλει νερό στο κρασί για να υποχωρήσει.